Η πεζογέφυρα στην πολιτεία Γκουτζαράτ στη Δυτική Ινδία καταραίει. Σχεδόν όλοι όσοι είναι πάνω την ώρα της κατάρρευσης πέφτουν ο ένας επάνω στον άλλον και στη συνέχεια κατρακυλούν στα νερά του ποταμού. Τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα κάμερας δείχνει τη γέφυρα λίγο πριν την κατάρρευσή της να κλειδωνίζεται αρκετά, ενώ ορισμένοι από όσους βρίσκονται σε αυτή την κουνάνε με τα χέρια τους, αγνοώντας το θανάσιμο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Αμέσως μετά επικρατεί πανικός. Έντρομοι κάτοικοι της περιοχής φωνάζουν και προσπαθούν να βοηθήσουν τους επιζώντες. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δίτες, πλεούμενα και δεκάδες άνδρες του στρατού. Η γέφυρα ήταν κλειστή για 7 μήνες, ενώ μόλις είχε ανακαινιστεί. Σε εθνικό πένθος βρίσκεται η Νότια Κορέα μετά την τραγική εξέλιξη που είχε ο εορτασμός του Halloween στην πρωτεύουσα Σεούλ. Τουλάχιστον 153 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. And I saw the people like going to the left side and I actually saw the person actually get into the opposite side. So actually the person in the middle, they got jammed and they have like, you know, no way to communicate and they like, you know, they cannot breathe. Όλα άρχισαν όταν το τεράστιο πλήθος άρχισε να κινείται μαζικά στους πολύ στενούς δρόμους της περιοχής, επειδή σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ακούστηκε πως έφτασε εκεί μια διασημότητα με αποτέλεσμα ο κόσμος να ποδοπατηθεί.